Γεια σας. Να σχεδιαστήσω κι εγώ. Αντώνης Καναβάρης λέγομαι. Είμαι γραμματέας του Σωματείου Υφού. Πρώτη φορά συμμετέχουμε σε συνέδριο, κι εγώ δηλαδή, αλλά και στα Σωματείο που είναι καινούριο, του Εργατικού Κέντρου. Να σας πω τώρα την αλήθεια, αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς τα βρήκαμε. Βασικά, μάλλον όχι αλλιώς τα περιμέναμε. Αλλιώς τα θέλαμε να είναι, αλλιώς τα βρίσκουμε εδώ πέρα μέσα. Χτες, στην αρχή, ας πούμε, είδαμε μια αίθουσα γεμάτη, χαρήκαμε λίγο, λέμε ωραία, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για το εργατικό κίνημα, για το πώς θα καλυτερέψουμε τις ζωές μας. Ανταυτού, χτες είδα εγώ, ας πούμε, μια διαδικασία, μια παρέλαση επισήμων, βουλευτάδων, ακόμη και προσώπους των κυβερνήσεων, του νόμου Χατζηδάκη, να έρχονται εδώ πέρα. Σε εμάς να μας πούν τι, δηλαδή εμάς που ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι ουσιαστικά που θέλουν να μας πετάξουν στον δρόμο, που ήταν υπεύθυνοι για τον αγώνα που δώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στη σημερινή μέρα, βλέπουμε μια που είναι και ουσιαστικότερη νομίζω μέρα, που είναι η μέρα της συζήτησης, να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω, πώς θα πάμε από εδώ και πέρα τους αγώνες μας. Βλέπουμε μια αίθουσα μισοάδια και δεν βλέπουμε και ζωντάνια, ενδιαφέρουν, μια αγωνία από τους εργαζόμενους, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και δύο λόγια. Το σωματείο μας, όπως γνωρίζετε, φτιάχτηκε μέσα από τους αγώνες του Σεπτέμβρη που δώσαμε. Αγώνας που δόθηκε με αφορμή ουσιαστικά τον νόμο Χατζηδάκη και πατώμενη η εταιρεία πάνω σε αυτόν τον νόμο και τις διατάξεις τους. Ουσιαστικά ήταν σαν να μας πετάει στον δρόμο. Εμείς ενωμένοι και στη Θεσσαλονίκη αλλά και Αθήνα και Πάτρα και Βόλο και σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν εργαζόμενοι της eSyfood, με βάση την ενότητά μας, τις γενικές συνελεύσεις μας, τις δημοκρατικές διαδικασίες μας, πήραμε τις αποφάσεις μας και βγήκαμε μαζικά στον δρόμο, χωρίς να δώσουμε σημασία ούτε καν στις διατάξεις Χατζηδάκη, αυτά που μπορεί να μην τα γνωρίζαμε καν, πώς πρέπει να είναι οι καινούργιες διαδικασίες για να κάνουμε απεργία κτλ. Και στην πράξη καταφέραμε και να κερδίσουμε τον αγώνα μας. Όλοι οι εργαζόμενοι γυρίσαμε πίσω κανονικά στις δουλειές μας. Διώξαμε και μια τηλεμπορική, τη Manpower, που μας είχε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους με τρίμηνες συμβάσεις και καταφέραμε να γίνουμε όλοι μαωρίς του χρόνου. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι πάνω στη ζωή μας, ούτε έχουμε δει να ζούμε ούτε άνετα και με την ακρίβεια που έρχεται και όλα αυτά που γίνονται. Αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να πούμε ότι τις μέρες εκείνες του αγώνα να ευχαριστήσουμε το συνδικάτο μας, το κλαδικό συνδικάτο ΣΕΤΕΠΕΠΕΚ που μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια και στήριξε τις απεργίες που κάναμε και τις στάσεις εργασίας και οτιδήποτε χρειάστηκε ήταν κοντά μας. Και να πούμε και εδώ πέρα να ευχαριστώ ξανά στα παιδιά από το συνδικάτο. Και τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Αυτό επίσης ο αγώνας που δώσαμε νίκησε γιατί στηρίχθηκε και από τα υπόλοιπα σωματεία και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά όχι μόνο αυτό, στηρίχθηκε και από όλη την κοινωνία. Είδαμε δηλαδή ο κόσμος και από το ίντερνετ αλλά και από συζητήσεις και παντού στον δρόμο που βρισκόμασταν. Σταματούσε ο κόσμος και μας μιλούσε, μας χειροκροτούσε και μας έλεγε είμαστε μαζί σας. Αυτό επιτεύχθηκε γιατί είχαμε μια ενότητα και δείξαμε και μια αποφασιστικότητα. Ότι θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τέλος, θα το πάμε τον αγώνα. Και αυτό έγινε. Από εδώ και πέρα τώρα εμείς, όπως και στις 26 του μήνα που κατεβήκαμε στον δρόμο μαζί με τα συνδικάτα, τα υπόλοιπα της Θεσσαλονίκης, έτσι θα πορευτούμε και στο μέλλον, θέλουμε να πιστεύουμε και θα είμαστε στον δρόμο σταθερά, μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία να διεκδικούμε και καλύτερη αίρευση των μισθών μας, γιατί με την ακρίβεια, όπως είπαμε, δεν φτάνουν πλέον ούτε αυτά που παίρνουμε και με τις βενζίνες και όλα αυτά και έτσι θα συνεχίσουμε και με την απεργία που έρχεται και όλα αυτά. Στον δρόμο, εκεί πέρα είναι έτσι, αλλιώς στον δρόμο δουλεύουμε, στον δρόμο αγωνιζόμαστε κιόλας. Γεια σας.